Ο μεγάλος πειρασμός των εσχάτων. Τι σημαίνει μεγάλος πειρασμός των εσχάτων? Και είναι γραμμένο στην Αγία Γραφή, στην Καινή Διαθήκη. Είναι ο πειρασμός αυτός που θα δημιουργήσει την αμφισβήτηση του θεανθρωπίνου προσώπου του Χριστού, που ανοίγει αυτή η αμφισβήτηση διάπλατα των δρόμων προς τον οικουμενισμό. Αυτός είναι ο τελευταίος πειρασμός της ιστορίας. Θα σας τον πω ποιος είναι. Στην θρησκεία την πρώτου Αντιχρίστου, πριν εμφανιστεί ο Αντίχριστος, θα ενωθούν όλες οι θρησκείες που θα τις ενώσει ο οικουμενισμός στη θρησκεία την πρώτου Αντιχρίστου. Γιατί θα είναι η πρώτου Αντιχρίστου? Διότι με την παρουσία του Αντιχρίστου, αφού βέβαια ο οικουμενισμός έργων του διαβόλου 100%, πως τον λέει τον οικουμενισμό, παρακαλώ, ο μακαριστός πατήρ Ιουστίνος Πόποβης, πανέρεσιν. Όσοι διαβάσατε τη βιβλία του θα το έχετε βρει. Πανέρεσις, δεν είναι μία αίρεσις, είναι το σύνολο όλων των αιρέσεων που ποτέ εμφανίστησαν πάνω στη γη. Λοιπόν, αυτός ο οικουμενισμός οδηγεί στον Αντίχριστο. Γι' αυτό σας είπα, πριν από τον Αντίχριστο θα φτάσουμε στον οικουμενισμό. Όταν θα έλθει ο Αντίχριστος, τότε αυτός θα καταργήσει τον οικουμενισμό. Ακούστε τι παιχνίδι γίνεται. Θα το καταργήσει τον οικουμενισμό, και αυτό δεν είναι γιατί το φανταζόμαστε έτσι. Είναι γραμμένο στην Καινή Διαθήκη. Ακούσατε. Στη Δευτέρα προς Θεσσαλονικής 2,4 γράφει ο Απόστολος Παύλος. Ο Αντίχριστος λέει θα είναι. Προσέξτε, ο αντικείμενος και υπερερώμενος, αυτός που θα αντίκειται εις τον Χριστόν, άρα αντίχριστός, και όχι ότι απλώς θα υπερηφανεύεται, υπερερώμενος, πιο πάνω από κάθε τι που ποτέ στάθηκε στη γη επάνω αξιόλογο, επί πάντα λεγόμενων θεών εις σέβασμα. Θα λέει ότι είναι πάνω για κάθε τι που λέγεται ότι είναι Θεός ή είναι σέβασμα. Δηλαδή πάνω από τον Άγιον Τριαδικών Θεών, πάνω από τον Βούδα, πάνω απ' όλα. Θα καταργήσει όλες τις θρησκείες που θα έχουν ενωθεί. Θα σας το ξαναδιαβάσω. Υπερερώμενος, αυτός που στέκεται πάνω απ' όλα, επί πάντα λεγόμενων θεών εις σέβασμα. Ό,τι λέγεται ότι είναι Θεός, ό,τι λέγεται ότι είναι άξιο σεβασμού κάποιος θρησκείας. Αυτά τι? Αυτά θα τα καταργήσει, ώστε αυτόν τον Αντίχριστον εις το ναό του Θεού ως Θεόν καθίσε, ώστε αυτός εις το ναό του Θεού σαν Θεός θα καθίσει. Σαν Θεός θα καθίσει. Θα πει, εγώ είμαι Θεός, δεν υπάρχει άλλος Θεός, εγώ είμαι ο Θεός, αποδεικνύντα εαυτόν ότι εστί Θεός, και θα αποδεικνύει τον εαυτόν του ότι είναι Θεός. Θα αποδεικνύει με ψευδοθαύματα. Το λέει ο Απόστολος Παύλος πιο κάτω. Είναι φοβερό πράγμα. Είναι φοβερό που οδηγεί ο οικουμενισμός. Αλλά δύο λόγια για τον μεγάλο πειρασμό των εσκάτων. Ο Κύριος μας ειδοποιεί στην Αποκάλυψη 3,10 και γράφει, λέγει στον Άγγελον της Φιλαδελφίας, στον Επίσκοπο της Φιλαδελφίας, ότι ετήρησας των λόγων της υπομονής μου, καγώ σε τηρήσω και εγώ θα σε φυλάξω. Εσύ φύλαξες και εγώ θα σε φυλάξω. Εκ της ώρας του πειρασμού της μελούσης έρχεστε επί της οικουμένης
όλης. Και εγώ θα σε φυλάξω από την ώρα του πειρασμού που πρόκειται να έλθει, της μελούσης έρχεστε ώρας, επί της οικουμένης όλης, πανανθρωπίνος. Πειράσε τους κατοικούντας επί της γης, δια να θέσει υποδοκιμασία αυτοί που κατοικούν στο πρόσωπο της γης. Και ποιος είναι αυτός ο πειρασμός? Η αμφισβήτηση του θεανθρωπίνου προσώπου του Χριστού. Ποιος είναι ο Χριστός? Α, ποιος είναι? Η θεοσοφία και ο μασονισμός το έχουν δείξει αυτό. Έχουν μια εικόνα διαφόρων μεγεθών, το λεγόμενο δείπνον, ο μυστικός δείπνος των μυστών, των μη με ύψιλον, οι μύστες. Εξάλλου μυστικός θα πει αυτός που ενώνεται, ο πιστός που ενώνεται με τον Θεό, με τον Χριστόν εμπροκειμένο μυστικός δείπνος. Πώς? Ακούστε, έχουν στη μέση των Χριστών, αριστερά του και δεξιά του έχουν άλλους, ο Ζωροάστρης, ο Μήθρας, ο Μωυσής, ο Μωάμεθ, ο Βούδας, αριστερά του και δεξιά του. Αυτοί λέγονται μύστε και συνεπώς δέχονται τον Χριστό απλώς ως μύστη της τάξεως ενός Βούδα, ενός Μωάμεθ, ενός Φεργό. Άρα αμφισβήτησης του θεανθρωπίνου προσώπου του Χριστού. Αυτό κυκλοφορεί. Αν ποτέ πάτε σε ένα σπίτι και δείτε αυτήν την τοφλοκάνδρο, να ξέρετε ότι στο σπίτι αυτό είναι, υπάρχει μασόνος. Ναι, ναι, ναι. Ώστε αυτός είναι ο μεγάλος πειρασμός. Αυτός ο πειρασμός όμως ήδη ενεργείται στην εποχή μας, ώστε δημιουργεί την απιστία εις το θεανθρώπινον πρόσωπον του Χριστού. Και δυστυχώς εις αυτών των πειρασμών και η πατρίδα μας είναι εκείνη η οποία, τι να πω, δεν καταλαβαίνει, η οποία χαλκεύει αυτών των πειρασμών όταν διαρκώς απομακρύνεται με την αποστασία από τον Ιησού Χριστόν, ώστε μπορεί να ακούσετε από κάποιο βουλευτή καμιά φορά ο Θεός, χωρίς να ξέρουμε τι Θεό πιστεύει. Ακούσετε ποτέ το όνομα Χριστός? Ποτέ. Τι σημαίνει αυτό, αγαπητοί μου? Σημαίνει ότι τα πράγματα βαίνουν διαρκώς εις αυτήν την αποχριστιάνηση. Τι να πούμε, στόμεν καλός. Γι' αυτό θα σωθεί μόνο το λίμα. Γι' αυτό μας είναι χρήσιμο να ξέρουμε ποιο είναι το όνομα του Θεού. Διότι και ο βουδισμός λέει Θεός, και ο μαμεθανισμός λέει Θεός. Ποιος είναι αυτός ο Θεός? Πατήρ, Υιός και Άγιον Πνεύμα. Ένας Θεός, τρία τα πρόσωπα. Ο Άγιος, τριαδικός Θεός.